τρόπος τον οποίο διανύαμε είναι ακόμη ανηφορικός και τραχής, διότι από τους πρώτους πολέμους και την μικρασιατική καταστροφή εξήλθαμε οικονομικώς εξυντημένοι. Αλλά αν δείξαμε την αυτήν αποφασιστική θεληματικότητα στην οποία δείξαμε εις κάθε κρίσιμο περίοδο της εθνικής μας ιστορίας, και είμαι βέβαιος ότι θα την δείξαμε. Θα ανέλθαμε ταχαίως στον υπολοιπόμενο ανήπορο και θα είδαμε τότε εκτινόμενων προημών ένα αισιότερο μέρος. Ο Πέτρος ο Πουλίδης ήρθε στην Αθήνα από την Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 20ου αιώνα, σε μια περίοδο όπου η ελληνική φωτογραφία βρισκόταν σε μια στάσιμη κατάσταση. Και βρισκόταν σε στάσιμη κατάσταση διότι είχε προηγηθεί ο πόλεμος του 1897 και αυτό είχε οδηγήσει σε μια συντηρητική προσέγγιση της αισθητικής της εικόνας. Άλλωστε το φωτορεπορτάζ ήταν κάτι καινούριο και την ιστορία της φωτογραφίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πρώτοι φωτορεπόρτερ, όπως ήταν ο James Hardy, εμφανίστηκαν στα 1888-1890 στην Αμερική. Έτσι λοιπόν ο Πουλίδης μπορεί να θεωρηθεί όχι πρωτοπόρος για την Ελλάδα, ο Πέτρος ο Πουλίδης, αλλά γενικότερα για την ιστορία του παγκόσμιου φωτορεπορτάζ. Ήρθε εδώ κυνηγημένος από την Κωνσταντινούπολη, όπου είχε αρχικά σπουδάσει στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και με μόνο εφόδιο κάποιες γνώσεις φωτογραφικές και την ανάγκη να επιβιώσει. Σε αυτό το μικρό χώρο στεγάζεται μία ανεπανάληπτη ιστορία του μαχητή της είδησης και της εικόνας που απεικόνισε από το 1905 τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας, όπως επαναστάσεις, κινήματα, αντεπαναστάσεις, παρεμβάσεις ξενοδυνάμεων, πολιτικές αναταραχές, δικτατορίες, εμφύλιο, γερμανική κατοχή και πολλά άλλα. Το υλικό για το οποίο μιλάμε είναι αυτό. Οι γυάλινες πλάκες, διατηρημένες σαν να έχουν τραβηχτεί σήμερα. Και ταξινομημένες μέσα με εμπεριστατωμένη ρεζάντα για την κάθε μία πλάκα. Ο Πέτρος Πουλίδης συνέδε την Ελλάδα με όλο τον κόσμο γιατί ήτανε συνεργάτης 50 εφημερίδων και περιοδικών σε όλο τον κόσμο. Τις φίρμες αυτές τις έχετε μπροστά σας. New York Times, Houston, Illustration. Τα ίδια και τα διαπιστευτήρια που βλέπετε εδώ. Η πρώτη μηχανή η οποία γέννησε το φωτορεπορτάζ ήταν αυτή εδώ. Με αυτή τη μηχανή γεννήθηκε το φωτορεπορτάζ από τον Πέτρο Πουλίδη το 1905.
Από εκεί και πέρα έχουμε όλες τις άλλες μηχανές μέχρι το 1950. Η εξέλιξη της φωτογραφικής μηχανής στον αιώνα που ζούμε ήταν σημαντική. Ξεκίνησε από μεγάλες φωτογραφικές μηχανές ξύλινες, κατασκευασμένες από τους ίδιους φωτογράφους. Προχώρησε για λόγους ευκολίας σε πολύ μικρότερες, μέχρι που έφτασε σε πάρα πολύ μικρά μεγέθη, τις λεγόμενες κατασκοπευτικές. Οι φωτογραφικές μηχανές εξελίχθησαν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε είδους φωτογραφίας, όπως γίνανε οι φωτογραφικές μηχανές των στούντιο, οι φωτογραφικές μηχανές για τους reporters, οι φωτογραφικές μηχανές για την ύπαιθρο, τα τοπία κτλ. Οι πρώτες ξύλινες μηχανές ήταν πολύ μεγάλου μεγέθους, βαριές και φτιαγμένες άλλοτε από τους ίδιους τους επαγγελματίες και άλλοτε από γνωστούς και φίλους τους μαραγκούς. Είχαμε μεγάλη εξέλιξη και στο υλικό της φωτογραφίας. Από τις πρώτες φωτογραφίες που ήταν πάνω σε τσίγκο, περάσαμε στις γυάλινες πλάκες τις οποίες αλείβαμε την ευαίσθητη ουσία και από εκεί και πέρα προχωρήσαμε στην celluloid, στη διαφανή ζελατίνη. Από εκεί και πέρα οι επιστρώσεις εξελίχθησαν πάρα πολύ. Από τα μαυρόασπρα φτάσαμε στα έγχρωμα, τα μαυρόασπρα με μεγάλες ευαισθησίες εμιλσιών, στο έγχρωμο υλικό το οποίο προχώρησε και αυτό πάρα πολύ και μας δίνει σχεδόν τα φυσικά χρώματα. Και γενικά η φωτογραφία πια έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που λέμε ότι φτάσαμε και στην ψυχιφιακή μηχανή, η οποία πια είναι μέσω του κομπιούτερ και προχωράει συνεχώς. Εκτός βεβαίως και από τη μεγάλη εξέλιξη των φωτογραφικών μηχανών μηχανολογικά, έχουμε και τη μεγάλη εξέλιξη στους φακούς, οι οποίοι εξελίχθησαν βεβαίως ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία. Ο ρεπόρτερ ήθελε ένα γρήγορο φακό, το στούντιο ήθελε ένα μαλακό φακό να γράψει σωστά το πρόσωπο και τις ανάγκες της ομορφιάς στον άνθρωπο. Έχουμε τους φακούς που πρέπει να είναι για τις μακρινές αποστάσεις, πρέπει να έχουμε τους φακούς για τις κοντινές αποστάσεις και χίλια δυο θέματα τα οποία προσπαθήσαμε και καλύψαμε με τους φακούς. Πρέπει να επενέσουμε τους πρώτους ρεπόρτερ και φωτογράφους, διότι ήταν και λίγο ήρωες. Έπρεπε να σηκώνουν αυτά τα μεγάλα μηχανήματα, έπρεπε να σηκώνουν το υλικό το οποίο ήταν πάρα πολύ βαρύ, διότι η ευαίσθητη επίστρωση γινόταν πάνω σε γυαλί και εμφανιζόταν πολλές φορές επί τοπίως μέσα σε σκοτεινά κουτιά με τα χημικά, όλες αυτές οι δυσκολίες. Πολλοί χρησιμοποιούσαν μεταφορικό μέσο ένα καροτσάκι, ένα άλλος είχε φόρτωνε ένα άλογο, άλλος πάνω σε ποδήλατο με τρεις ρόδες, χίλια δυο πράγματα προσπαθούσαν να επινοήσουν γιατί ήταν το βάρος και ο όγκος τέτοιος που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και φανταστείτε τώρα να τρέχουν σε αποστάσεις μεγάλες ή να τραβάνε αθλητικά ή να τραβάνε πολέμους και χίλια δυο πράγματα. Είναι μια μεγάλη πλάνη. Υποκρίνεται ότι καταγράφει πιστά την πραγματικότητα. Υποκρίνεται ότι είναι η πραγματικότητα ίδια. Αλλά βέβαια είναι η οπτική θέαση, είναι η διάθεση, είναι αυτός ο αυτοματισμός της στιγμής του κλικ, που δηλαδή ο φωτογράφος αποφασίζει να ρίξει το διάφραγμα. Δηλαδή είναι σε αυτόν τον παγωμένο φακό όλος ο συναισθηματικός κόσμος
του δημιουργού που υπάρχει από πίσω. Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, η φωτογραφία, η μηχανή κοιτάει τον κόσμο, υπό συνθήκες όμως, φωτισμού, χρώματος, στιγμής, αλλά ο φωτογράφος κοιτάει μέσα. Κοιτάει δηλαδή μέσα στην εσωτερική του διάθεση. Ο φωτογράφος κοιτάει προς τα μέσα, στρέφεται προς τη συνείδησή του και η φωτογραφία κοιτάει προς τα έξω, στρέφεται προς τον κόσμο. Ο συνδυασμός των δύο είναι αυτό που λέμε φωτογραφικό προϊόν, η δημιουργία μιας φωτογραφίας. Εκεί γύρω στο 1850-1860, οι ζωγράφοι οι οποίοι πια δεν έχουν δουλειά αλλάζουν την ταμπέλα έξω από το ατελιέ τους και εκεί που έγραφαν παλιά εργαστήριον ζωγραφικής, τώρα γράφουν εργαστήριον φωτογραφίας. Και αναφέρομαι στους αδελφούς Μαργαρίτιδες, των οποίων το εργαστήριο ζωγραφικών άματε και φωτογραφικών υπήρχε στην οδό Σταδίου. Σας μιλάω για ζωγράφους οι οποίοι τροφοδοτούσαν την βασιλική αυλή. Ήταν δηλαδή η επίσημη προσωπογράφη του Άνακτος, του Όθωνα και της Αμαλίας. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Πουλίδης, ήδη φωτορεπόρτερ στην Αθήνα, γύριζε δηλαδή με μια μεγάλη ξύλινη φωτογραφική μηχανή με γυάλινες πλάκες, φωτογράφιζε ό,τι θεωρούσε ότι ήταν χρήσιμο και το οποίο θα μπορούσε εκ των υστέρων να δοθεί σε μια εφημερίδα για δημοσίευση. Εδώ έχουμε την πλατεία του Συντάγματος το 1915. Πάλι πλατεία Συντάγματος, μια άλλη εποχή, ίσως το 25. Πλατεία Ομονίας, 1910, με τους Φοίνικες και με τα Ανθοπολία. Δενδροφύτευση στο Βαράζλιο από μαθητάς. Υπαίθρος Ανθοπόλης, 1915, Ανθεστήρια στο Ζάπιο. Στη δεκαετία του 80 κυρίως άρχισα να δημοσιεύω κομμάτια ιστορικά για την Αθήνα σε εφημερίδες και περιοδικά. Βοηθήθηκα πάρα πολύ από τις φωτογραφίες του αρχείου του Πέτρου Πουλίδη. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με το γιο του, τον Χρήστο τον Πουλίδη, ο οποίος ήταν και ο βασικός συντελεστής της αξιοποίησης αυτού του αρχείου. Και πάντοτε στις παρακλήσεις μου να βρεθούν φωτογραφίες για κάποιο γεγονός, παραδείγματος χάρη για τους αγώνες του Τζιμλόντου που γίνονταν στο Παναθηναϊκό στάδιο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη δεκαετία του 30, και ήταν μια σημαντική εκδήλωση διότι ήταν ένας αθλητής, ένας παλαιστής, θα έλεγε κανείς διεθνούς φήμης, γιατί και στην Αμερική είχε αγωνιστεί. Αμέσως βρέθηκαν φωτογραφίες από τους αγώνες τους παλαιστικούς που είχε δώσει ο Τζιμ Λόντος εκείνα τα χρόνια στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό στάδιο μάλιστα. Το να μου βρίσκει κάποιες φωτογραφίες ο Χρήστος ο Πουλίδης από το αρχείο και να μου τις δείχνει μου έδινε ερεθίσματα για να γράφονται πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες από τη ζωή της Αθήνας. Αναφέρω συμπτωματικά, γιατί έχω βρει μάλιστα και το σχετικό δημοσίευμα, γιατί ο πατέρας του, ο Πέτρος ο Πουλίδης, είχε τραβήξει τη Φούλα και την Κάστρο, δύο γυναίκες οι οποίες στην περίοδο του 35 περίπου, 34 ή και λίγο νωρίτερα, αν θυμάμαι καλά, είχαν καταδικαστεί σε θάνατο γιατί είχαν σκοτώσει, είχαν κάποιον, τον άντρα της η μία τον είχε σκοτώσει. Περιβόητη αυτή η δίκη, η οποία έγινε και τραγούδι στου Χαροκόπου τα στενά, οι παλιοί τα ξέρουν αυτά και πολλές φορές ακόμα και σήμερα τα μνημονεύουν.
Επίσης είχε πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες από κίνηση των πολιτικών κομμάτων εκείνης της εποχής. Είχε πολλές φωτογραφίες τραβήξει από την επανάσταση που είχε γίνει το 1922 με τον Πλαστήρα, ο οποίος ήταν γνωστός και ως Μαύρος Καβαλάρης, που είχε έρθει εν συνεχεία μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Το 1922, ή μάλλον μετά την καταστροφή του 1922, όταν έγινε η επανάσταση της Τριανδρίας, του Πλαστήρα, του Πρωτοσύγκελου και του Γονατά συγκεκριμένα, ο Πουλίδης βρέθηκε στην οδό Ριγίλης όταν έμπαιναν οι τρεις αξιωματικοί επικεφαλείς του επαναστατικού στρατού. Υπάρχουν δύο γεγονότα που αναφέρονται σε αυτή τη στιγμή. Ο Πουλίδης ανέβηκε σε μια ταράτσα εκεί στην οδό Ριγίλης και Βασιλής Σοφίας για να φωτογραφίσει, στείνοντας ένα μεγάλο τρίποδο, και πράγματι έβγαλε μια καταπληκτική φωτογραφία που έγινε και εξώφυλλο στο περιοδικό Ιλουστρασιόν. Αλλά όπως είχε στήσει το τρίποδο και φώναξε από ψηλά «Κύριε Αρχηγέ της Επαναστάσεως προς τα εδώ», οι στρατιώτες νόμιζαν ότι είχε στήσει πολυβόλο και άρχισαν να του ρίχνουν. Ξεφυλίζοντας τα αποκόμματα των περιοδικών και των εφημερίδων που έχω κρατήσει, διαπιστώνω πράγματι ότι οι φωτογραφίες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές, με την έννοια ότι μας δίνουν την ιστορία ακόμα και της εξέλιξης της Αθήνας από πλευράς οικοδομικής, από πλευράς δημιουργίας πλατιών, δρόμων. Πέρα από τα πρόσωπα δηλαδή, έχει τραβήξει καταπληκτικές εικόνες. Οι φωτογραφίες, παραδείγματος χάρη, που δείχνουν την πλατεία Κολονακίου πριν από 50 χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι βλέπει κανείς στα σημεία που σήμερα βρίσκονται οι πολυτελείς καφετέριες με τα τραπεζάκια και τον κόσμο να πίνει τα φραπέδια κτλ. Υπήρχαν καταστήματα, μανάβικα, παραδείγματος χάρη, με τα κοφίνια απ' έξω, με τα διάφορα ζαρζαβατικά και τα άλλα, σε αυτούς τους χώρους που σήμερα βέβαια διαπιστώνει κανείς ότι έχουν κατακλειστεί από τις μπουτίκ και από άλλα καταστήματα έτσι, άλλων προϊόντων. Μια αυλή στο Κολονάκι. Φτωχογειτονιά στο Κολονάκι, με τις κοτσομπόλες έξω από την πόρτα. Δίνει λοιπόν εικόνες από τις συνοικίες της Αθήνας και από το κέντρο της Αθήνας, οι οποίες πράγματι είναι μοναδικές. Μπορεί κανείς να δει τα παλιά αυτοκίνητα, τα οποία είναι και αυτά πολύ ενδιαφέροντα, γιατί είναι βεβαίως η κατασκευή τους τελείως διαφορετική από τα σημερινά. Έχει φωτογραφίες από τις συγκοινωνίες της Αθήνας. 1915, τα πρώτα λεωφορεία συγκοινωνίας. Με τα ονόματά τους, είχαν και ονόματα τότε. Αυτό είναι Μέανδρος, Αμαλία κλπ. Έχει φωτογραφίες από διάφορες άλλες σκηνές, από σχολεία, από εκδρομής. Έχει φωτογραφίες από ταβέρνες αθηναϊκές, όπως ήταν τα παλιά χρόνια, με τα βαρέλια, στους τοίχους, με τις κιθάρες, τους καταδόρους. Πράγματα πραγματικά συγκλονιστικά. 1918, η πρώτη πρωτομαγιά, εργατική πρωτομαγιά. ...1918... έκτακτα μέτρα στην Ομόνοια. Η εικόνα αποτελεί λόγο, πολλές φορές σαφέστερο, ακριβέστερο από τον αφηγηματικό λόγο, αυτό που ονομάζουμε γενικά λόγο, και πάντως οπωσδήποτε συμβολικότερο. Αυτό το τελευταίο βέβαια μας πηγαίνει και λίγο πιο μακριά, που θα πει το συμβολικότερο, θα πει και περισσότερο ιδεολογικά φορτισμένο λόγο. Έχουμε άπειρα παραδείγματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αν θέλουμε την εικόνα να την δούμε ιστορικά, που θα πει αγιογραφίες στην αρχαιότητα, εικόνες, αργότερα θα πει ζωγραφική, θα πει φωτογραφία, θα πει τηλεόραση. Όλα αυτά λοιπόν είναι λόγος, είναι πραγματικός λόγος, με τα χαρακτηριστικά που είπα αμέσως πριν. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, και οι αρμόδιες αρχές που είναι τα ιστορικά αρχεία σε όλες τις χώρες
έχουν επιδοθεί με ιδιαίτερη έμφαση και φροντίδα στη συλλογή, στη συλλογή αρχιακού υλικού αυτού του είδους. Κατάρρευση μικρασιατικού μετώπου. Επίσης το ίδιο. Ανταλλαγή Τούρκων εχμαλώτων σε Διεθνή Επιτροπή και επιστροφή στην Τουρκία. Προσφυγιά. Ανεπανάληπτη ιστορία. Προσφυγιά. Στους δρόμους της Αθήνας. Εγώ με πολύ έτσι, ευχαρίστηση και πολύ ωραία ανάμνηση θυμάμαι την ευθύνη που είχα, που μου είχε αναθέσει παλιότερα η ΕΤ2, να διαπραγματευτώ την αγορά του αρχείου, του φωτογραφικού αρχείου Πουλίδη, η οποία έγινε τελικά επιτυχώς κλπ. Και θυμάμαι με πολύ καλή ανάμνηση αυτή την και ήταν μια καλή, καλή πρωτοβουλία δηλαδή από την ελληνική τηλεόραση να αγοράσει και να εντάξει στο αρχείο της, στο αρχιακό της υλικό το φωτογραφικό αρχείο Πουλίδη. Θυμάμαι λοιπόν ότι μία από τις φωτογραφίες έδειχνε το τέρμα της οδού Δημοκρίτου, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το κτίριο το γνωστό του, οι σχολές Δοξιάδη, όπου σε εκείνο το σημείο υπάρχουν πρόβατα, ο Τσοπάνος και αν θυμάμαι καλά και ένας σκύλος. Λοιπόν, αυτά ήταν, νομίζω ότι η φωτογραφία ήταν λίγο πριν τον πόλεμο, 5-10 χρόνια πριν τον πόλεμο, όχι περισσότερο πάντα. Το 1994 ξεκίνησα να δουλεύουμε, να συντηρούμε και να καταλογογραφούμε το αρχείο Πέτρου και Χρήστου Πουλίδη. Στις αρχές του 1994 δεν είχε γίνει πραγματικά καμία ουσιαστική εργασία, σωστική εργασία για το αρχείο. Και όταν λέμε σωστική εργασία, μιλάμε για καθαρισμό των γυάλινων αρνητικών του Πέτρου Πουλίδη
και την καταχώρηση σε φάκελα και να γίνει καταλογογράφηση του αρχείου Χρήστου Πουλίδη. Ξεκινήσαμε το 1994 καταρχάς βάζοντας ένα σωστικό πρόγραμμα καταρχάς για τον Πέτρο Πουλίδη. Μιλάμε όμως για μια συλλογή που δεν περιείχε μόνο φωτογραφίες. Η συλλογή Πέτρου και Χρήστου Πουλίδη περιείχε βιβλία, έγγραφα του Πέτρου Πουλίδη, αντικείμενα, δηλαδή φωτογραφικές μηχανές και ορισμένα προσωπικά του αντικείμενα από την εποχή του Αλβανικού έπους, όπου ο Πέτρος Πουλίδης είχε πάει ως ανταποκριτής φωτογράφος στο μέτωπο, και είχαμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα σε ό,τι αφορά τη συντήρηση αυτών των πραγμάτων. Επομένως, ξεκινήσαμε ένα τριετές πρόγραμμα για να συντηρήσουμε, να εκτυπώσουμε και να καταλογογραφήσουμε πρώτα τον Πέτρο Πουλίδη. Αυτό το υλικό σήμερα είναι έτοιμο, υπάρχει κατάλογος, μπορεί ο χρήστης να έρθει και να δουλέψει και να ζητήσει οποιαδήποτε φωτογραφία θέλει. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με το υλικό κυρίως του Πέτρου Πουλίδη ήταν οι σπασμένες πλάκες, που εκεί έπρεπε να κάνουμε μια πολύ πιο συγκεκριμένη συντήρηση και μια σωστική εργασία ώστε να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε έστω και το τελευταίο κομμάτι μιας σπασμένης πλάκας. Αυτό έχει προχωρήσει και πιστεύουμε ότι η σωτηρία του αρχείου, ειδικά του παλιού αρχείου, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μέσα από το φωτογραφικό αρχείο του Πέτρου Πουλίδη γίνανε δύο εκδόσεις, η Αθήνα τότε, με φωτογραφίες κυρίως της Αθήνας, πλατείες, δρόμοι, κόσμος, και μια δεύτερη έκδοση που ήταν επικεντρωμένη στη γυναίκα του Μεσοπολέμου, η γυναίκα μέσα από το φακό της ιστορίας. Η φωτογραφία δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πολύ διαφορετική η λογική της φωτογραφίας, παράδειγμα μόδας ή της διαφημιστικής, από την ταξιδιωτική και της ταξιδιωτικής από την αρχιτεκτονική ή από το φωτορεπορτάζ. Και μιλάω τώρα μόνο για εφαρμοσμένες μορφές της φωτογραφικής εικόνας, επαγγελματικές φωτογραφίες. Αυτό που θέλω να πω είναι τι, ότι από κατηγορία σε κατηγορία αλλάζουν τα πράγματα και σε άλλες περιπτώσεις είναι πολύ πιο απαραίτητη η συνοδεία, για να μην πω η συμπόρευση, του γραπτού λόγου με τη φωτογραφική εικόνα για να γίνει πιο κατανοητή η πρόθεση του δημιουργού, άρα και το αποτέλεσμα, και σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι τόσο απαραίτητη. Ιδιαίτερα νομίζω ότι στον χώρο του photojournalism, δηλαδή της φωτοδημοσιογραφίας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητος ο γραπτός λόγος. Είτε σε μορφή λεζάντας από τον ίδιο φωτογράφο, είτε σε μορφή λεζάντας ή κειμένου άρθρου, αν το θέλετε, από τον άνθρωπο ο οποίος συνεργάζεται ή μετέπειτα έρχεται και συμπληρώνει σε συνεργασία με τον φωτογράφο το τελικό ρεπορτάζ. Σαφώς η φωτογραφία μπορεί να θεωρηθεί ένας αυτόνομος, αυθύπαρκτος, θα έλεγα οπτικός, ας μου επιτραπεί, λόγος, αλλά ξαναλέω είναι σχετικός αυτός ο όρος δηλαδή. Σε πολλές περιπτώσεις δεν φτάνει, δεν αρκεί, χρειάζεται απαραίτητα τη συνοδεία του γνωστού σε όλους μας λόγου.
Μου έκανε εντύπωση ότι σε πολλές φωτογραφίες του Πουλίδη υπάρχει ένα κείμενο πίσω από την εικόνα εξαιρετικά αναλυτικό. Γιατί? Θυμάστε όταν ο Θεόφιλος κάνει μια σύνθεση, ας πούμε, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, έφυπον χωρούντα πρώτων τυχών της Κωνσταντινούπολης, όπου υπάρχει ένα κείμενο γύρω-γύρω, βουστροφιδών τρόπον τεινά. Θυμάστε τις εικόνες του Παναγιώτη Ζωγράφου και του Μακρυγιάννη. Κείμενο και εικόνα μαζί. Στις πιο λαϊκές εκδοχές της τέχνης μας, της ηθαγενούς μας, περιφερειακής μας Βαλκάνιας τέχνης, υπάρχουν σπίθες μοντερνισμού. Σήμερα το ζητούμενο στην διεθνή μοντερνίτε είναι αυτή η σύζευξη λόγου και εικόνας. Ένας μεγάλος Αμερικάνος καλλιτέχνης που λέγεται Ed Rusa γράφει με stencil love ή hate. Και αυτή η εικόνα είναι σύγχρονος πίνακας ζωγραφικής. Συμπέρασμα. Και στις πιο αρχαϊκές κοινωνίες υπάρχει ένα σπέρμα αναζήτησης και ανατροπής. Ας πούμε, ο μοντερνισμός της καθημάς Ανατολής. ...1928, ο Βενιζέλος στη Βουλή. 1937, στελέχη της ΕΟΝ. 1937, ο Γκέμπελς στην Αθήνα. Υπουργός της Παπαγάδας του Χίτλερ για τα 50 χρόνια του εορτασμού της Γερμανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ορκομοσία ταγμάτων εργασίας πρώτου μεταξά. Κατοχή, διανομή συστητίου. Θα ήθελα να πω ότι η φωτογραφία, το φωτογραφικό ρεπορτάζ, είναι η μουσική του εντύπου. Κυριαρχεί στις σελίδες,
της εφημερίδας ή του περιοδικού και με την πρόκληση που έχει και την ένταση κερδίζει αμέσως το ενδιαφέρον του αναγνώστη, όπως θα έλεγα ο γερτικός ρυθμός μιας συμφωνικής σύνθεσης. Με αυτή την αντίληψη πιστεύω ότι το έντυπο, οποιοδήποτε έντυπο, χωρίς φωτογραφία, χωρίς φωτογραφικό ρεπορτάζ, θα ήταν ένα μονοσύνθετο, ένα ερημικό τοπίο. Από τη δημοσιογραφική μου απασχόληση τόσα χρόνια, έχω πρώτη σε προτεραιότητα εκτίμηση τη φωτογραφία, διότι είναι το απαραίτητο υλικό της εφημερίδας. Δεν είναι μόνο η ύλη της εφημερίδας, είναι και η φωτογραφία. Διότι ακριβώς ζωντανεύει το έντυπο. Φωτογραφίες γράφουν ιστορία, οπωσδήποτε, αλλά η πραγματική ιστορία είναι αυτή η οποία γράφεται από αυτούς που χρησιμοποιούν τη φωτογραφία. Γιατί πίσω από την εικόνα τα γεγονότα δεν είναι πάντοτε αυτά που φαίνονται πως είναι. Μπορούμε να δούμε μερικά παραδείγματα, όπως σε μια φωτογραφία του Λένιν το 1920, μιλάει στο πλήθος. Δίπλα του είναι ο Τρότσκι, στην εξέδρα. Έχουν τραβηχτεί δύο φωτογραφίες με λίγα δευτερόλεπτα διαφορά η μία από την άλλη και με διαφορετική γωνία. Η μία από τις δύο φωτογραφίες, όπου δημοσιεύεται μετά την εξορία του Τρότσκι, η φιγούρα του Τρότσκι είχε εξαφανιστεί από την εξέδρα. 1937, εδώ πέρα έχουμε μία άλλη εξαφάνιση. Εδώ μάλλον έχει παιχτεί ένα ερωτικό δράμα. Ο Χίτλερ, φίλος με την Λένι Ρίφενσταλ και με τον Γκέμπελς, συζητάνε σε ένα πάρκο στο Βερολίνο. Όταν ο Χίτλερ μαθαίνει ότι ο Γκέμπελς έχει σχέση με την Ρίφενσταλ, ζητάει από τον φωτογράφο να εξαφανίσει τη φιγούρα του Γκέμπελς. Και πράγματι αυτό κάνει. Η φωτογραφία αυτή δεν δημοσιεύτηκε, από ό,τι φαίνεται, αλλά βρέθηκε στο αρχείο του φωτογράφου ρετουσαρισμένη και αν μάλιστα προσέξει κανείς, ο ρετουσέρ έχει ξεχάσει ένα κομμάτι του ώμου, του Γκέμπελς, που φαίνεται στην εικόνα. Σε μία φωτογραφία που είναι ιδιαίτερα γνωστή, ο Λιν Πιάο κάθεται δίπλα στον Μάο και κρατά το μικρό κόκκινο βιβλιαράκι. Λίγα χρόνια αργότερα πέφτει σε δυσμένεια, εξαφανίζεται σε ένα μυστηριώδες αεροπορικό δυστύχημα και παράλληλα εξαφανίζεται και από τις φωτογραφίες. Οι φωτογράφοι είναι και αυτοί πολλές φορές υπεύθυνοι για τον τρόπο που γράφονται τα γεγονότα και τι είναι αυτό το οποίο δείχνουν, τι είναι αυτό το οποίο περιλαμβάνουν μέσα στις εικόνες τους. Μπορείτε να δείτε αυτή την φωτογραφία του Ντόν Μακάλιν από την Κύπρο το 1964. Μας δείχνει μια γυναίκα η οποία θρηνεί το θάνατο του δολοφονημένου σύζυγου της. Ο Μακάλιν έκανε εκείνη την εποχή μια εξαιρετική σειρά από φωτογραφίες. Έδειξε όμως αυτό το οποίο υφίστανται οι Τουρκοκύπροι από τους Ελληνοκύπριους. Τα γεγονότα, όπως καταγράφηκαν από το φακό του Μακάλιν, είναι αποτέλεσμα και μόνο της απόφασης του Μακάλιν ή του περιοδικού του ή της εφημερίδας του ή του πρακτορείου του να τον στείλει σε εκείνο τον τομέα και όχι στον ελληνικό. Αυτό το ζήσαμε και στην περίπτωση του πολέμου στην Ιουγκοσλαβία και αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ. Δηλαδή, το πού πηγαίνει ο φωτορεπόρτερ, από πού μεταδίδεται η είδηση και τελικά το πώς χρησιμοποιείται. Μια επίσης αξιόλογη περίπτωση είναι αυτή, πιστεύω, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία τον Αύγουστο του 1987.
δείχνει, μάλλον έχει σημασία κανείς να προσέξει τη λεζάντα για να καταλάβει πώς αντιμετωπίζουμε γενικά όλοι μας τη φωτογραφία. Η λεζάντα λέει: Ιρανοί διαδηλωτές με φωτογραφίες του Χομεϊνί στη Μέκα λίγο πριν τη σφαγή. Τη φωτογραφία στέλνει το Ρόιτερ με την ένδειξη για την κακή της ποιότητα, αλλά είναι ντοκουμέντο. Μπορεί να μην βλέπουμε πολλά πράγματα, αλλά η φωτογραφία είναι ντοκουμέντο. Αυτό το οποίο όμως συμβαίνει είναι ότι αντιλαμβανόμαστε σαν γεγονός αυτό το οποίο η λεζάντα γράφει και όχι αυτό το οποίο στην πραγματικότητα νομίζουμε εμείς ότι βλέπουμε. Ο Χρήστος Πουλίδης ήταν ένας φωτορεπόρτερ επαγγελματίας με την κυριολεκτική έννοια του όρου, ο οποίος ξεκίνησε ουσιαστικά μετά το 1950, αν και είχε γεννηθεί από τα παιδικά του χρόνια μέσα στη φωτογραφία, μέσα στο φωτορεπορτάζ. Έχει τυπωθεί μία μόνο μικρή ποσότητα από τους αγώνες του Γεωργίου Παπανδρέου από το 1-1-4 μέχρι το θάνατό του. Ο Χρήστος λοιπόν που μπήκε στη μάχη του καινούριου ρεπορτάζ ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που έκαναν ένα είδος ρεπορτάζ που αν αποφασίζαμε να το περιγράψουμε θα λέγαμε ότι μαζί με την δική του αποχώρηση όπως και με μερικών ακόμη μεγάλων φωτογράφων συμβαίνει το εξής. Είναι αυτοί που μαζί τους πέθανε το φωτορεπορτάζ. Δεν θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται φωτορεπορτάζ. Θέλω να πω όμως ότι η κυριαρχία της εικόνας είναι τόσο μεγάλη που πλέον ο φωτορεπόρτερ, όπως και ο δημοσιογράφος, αγωνίζεται να βγάλει κάτι που να αξίζει μέσα από ένα βομβαρδισμό πληροφοριών, πληροφοριών λέξεων και εικόνων. Ουσιαστικά αυτό που πιστεύω είναι ότι και η δημοσιογραφία και το φωτορεπορτάζ, δηλαδή και η φωτογραφία και το κείμενο, κινδυνεύουν από ένα είδος δικτατορίας της υπερενημέρωσης. Μαρί Καρτιέ Μπρεσό, ο μεγάλος αυτός Γάλλος φωτογράφος που μπορούμε να τον πούμε φωτοειδησιογράφο, αποκαλούσε πάντοτε αυτή τη στιγμή αποφασιστική στιγμή. Ότι κάθε κίνηση, κάθε οποιαδήποτε μορφή κίνησης και έκφρασης έχει κάποια στιγμή κορύφωσης. Κάποια στιγμή δηλαδή που γίνεται το δράμα, η πιο σημαντική φάση. Και ο ρόλος του φωτορεπόρτερ είναι ακριβώς να μπορέσει να συγκρατήσει την κατάλληλη εκείνη στιγμή. Τη μία και μοναδική στιγμή αυτής της φάσης.
παρακαλώ. Σήμερα το φωτορεπορτάζ είναι πάρα πολύ εξελιγμένο. Βαδίζει σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, με μηχανήματα καινούργιας τεχνολογίας, ψηφιακές μηχανές, κομπιούτερ. Θα έλεγα ότι η δουλειά του φωτορεπόρτερ σήμερα είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Τον παππού τον θυμάμαι, ήμουνα μικρός τότε, τον θυμάμαι ένας ψηλός, μεγάλος άνθρωπος. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν όταν πηγαίναμε στο πατρικό σπίτι στο Λυκαβητό, είχε ένα υπόγειο. Εκεί σε αυτό το υπόγειο ήταν όλο το βασιλείο του. Εκεί κατοικούσε αυτό που λέμε σήμερα αρχείο Πουλίδη. Πλάκες, φωτογραφικές μηχανές, είχε τη μυρουδιά αυτήν της φωτοευαίσθητης επιφάνειας. Αυτό λοιπόν μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Όταν έμπαινα μέσα, χανόμουν μέσα σε αυτό το χώρο. Για τον πατέρα μου, τον Χρήστο Πουλίδη, ήθελα να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάντα σε κίνηση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήμουν στο γραφείο του ένα μεσημέρι και πέφτει ένα τηλέφωνο. Έρχονται οι τελευταίοι εξόριστοι από τη Γιάρο στο Λαύριο. Και φεύγουμε και οι δύο με τις μηχανές και πάμε στο Λαύριο και συνέβαινε το καταπληκτικό, νομίζω τότε και τώρα όμως, που ερχόταν ένα καράβι γεμάτο από όλους εκείνους που ήταν εξόριστοι στη Γιάρο. Επώνυμους και μη. Τραβήχτηκε, μέσα σε μισή ώρα είχαμε γυρίσει πίσω, εμφανίστηκε και μοιράστηκε την ίδια μέρα και βεβαίως δημοσιεύτηκε σε όλες τις εφημερίδες την επόμενη. Σε αυτήν την εποχή όπου κυριαρχεί η δεσποτεία, για να μην πω ο φασισμός, της τηλεοπτικής εικόνας, μια εικόνα η οποία ρέει επάνω μας, επάνω στη συνείδησή μας, αλλά δεν αφήνει ίχνη, η φωτογραφία, καθυλώνοντας το χρόνο και μιμούμενη τη μεγάλη της μαμά, τη ζωγραφική, μας δείχνει την άλλη, την ιδανική πλευρά των πραγμάτων. Και μας λέει ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Μας λέει να μην βιαζόμαστε. Μας λέει να επιβραδύνουμε τις μηχανές για να έχουμε μια πιο σαφή, πιο άμεση και πιο ουσιαστική συνείδηση του κόσμου γύρω μας. Thank you.